να κάνουμε λίγο σιωπή, γιατί ο βασιλιάς ακούει, όπως είναι το έργο του Νίκου Κυπουργού, και να υποδεχτούμε την Ελένη Δημοπούλου και τον Νίκο Κύρτσο. Καλό απόγευμα και χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς θα κάνουμε σιωπή, γιατί ακούει ο βασιλιάς. Στις 27 Δεκεμβρίου όμως θα είναι πολύ περισσότεροι να ακούσουν εκεί τι γίνεται. Μιλάμε τώρα για μια όπερα του Νίκου Κυπουργού, τον πολύ γνωστό συνθέτη, ο οποίος βλέπουμε ότι έχει ασχοληθεί και με άλλα είδη μουσικής, όπως η όπερα, και εσείς έχετε το δύσκολο έργο να παίξετε εκεί στην όπερα αυτή. Πείτε μας δύο λόγια για την υπόθεση, αλλά και για τους ρόλους που κάνετε. Κυρία Δημοπούλου. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά καταρχάς η συμμετοχή σε αυτό το τόσο όμορφο έργο, γιατί εκτός του ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο έργο μουσικά, αλλά και πολύ έξυπνο στην πλοκή, περνάει και πάρα πολύ ωραία και διδακτικά μηνύματα, και είναι μια παράσταση που αφορά και τα μικρά παιδιά αλλά και τις μεγαλύτερες ηλικίες. Εγώ έχω τη χαρά να ερμηνεύω το ρόλο της Μούσας, που είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον χαρακτήρας και περνάει από πολλά στάδια μέσα στο έργο. Είναι κωμικός, είναι υπερβολικός, είναι τρυφερός, έχει πολλά στοιχεία ταυτόχρονα και το διασκεδάζω πάρα πολύ, μπορώ να πω, όλες αυτές τις μέρες του προβών. Οπότε εσείς θα έπρεπε, κάνετε πρόβες για αυτά, γιατί θα ερμηνεύετε συνέχεια κάποια κομμάτια ή κάποια, πώς να το πω τώρα, τραγούδια, πώς λέγονται στην όπερα. Ναι, κομμάτια του έργου, ας πούμε. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Κύρτσο. Εγώ ερμηνεύω το ρόλο του μουσικού στην παράσταση. Είναι ένας εξίσου όμορφος ρόλος, όπως είπε και η Ελένη. Όλοι οι χαρακτήρες έχουν έτσι αυτές τις εναλλαγές συναισθημάτων από χαμηλά μέχρι και πάνω. Ένα εξαιρετικό έργο. Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς όπερα σαν αυτό που έχουμε συνηθίσει να ακούμε εμείς στα αυτιά μας σαν όπερα. Έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα, όπως λέει και το ίδιο το έργο, σε ένα στίχο του συνδυάζει κλασικό με το μοντέρνο. Εσείς παίζετε τον μουσικό που, αν κατάλαβα καλά, εμπνέεται από την Μούσα για να ικανοποιήσει το βασιλιά. Οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν θα τα καταφέρετε στο τέλος να ικανοποιήσετε τον βασιλιά, ο οποίος είναι πολύ δύσκολος, έχει απαιτήσεις υπερβολικές. Έτσι, ο βασιλιάς μας είναι πολύ δύσκολος και έτσι εμείς προσπαθούμε με νύχια και με δόντια να τον ικανοποιήσουμε και θα δούμε αν τελικά τα καταφέρνουμε. Πώς ήταν να συνεργάζεστε με τον Νίκο Κυπουργό, που είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη ιστορία στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, κυρία Δημοπούλου? Είχαμε τη χαρά να τον έχουμε κοντά μας στην πρώτη πρόβα που κάναμε την ανάγνωση του έργου, που είδαμε λίγο περί τίνος πρόκειται. Mm-hmm. Τον είχαμε κοντά μας και εγώ μπορώ να πω προσωπικά ότι εντυπωσιάστηκα, γιατί μου έβγαζε νόημα, επειδή αγαπώ πολύ τις μουσικές του από παιδί, ας πούμε, και επειδή σήμερα και σαν δασκάλα μεγαλώνω τα παιδιά μέσα από τη μουσική του, μου έβγαζε νόημα αυτές οι μουσικές βγήκαν από αυτόν τον άνθρωπο. Ότι είναι ένας άνθρωπος τόσο αλέγκρος, τόσο προσιτός, ήταν σαν να τον ήξερα από πάντα. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά που τον είχαμε εκεί πέρα την πρώτη μας πρόβα, γιατί μας εξήγησε πολλά πράγματα και για το έργο. Αυτό, ήταν σαν να τον ξέραμε από πάντα. Κύριε Κύρτσο. Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι γνωρίσαμε τον Νίκο Κυπουργό και μέσα σε 5 λεπτά ήταν λες και γνωριζόμασταν από παλιά. Το βλέπουμε κιόλας εδώ στη φωτογραφία, ναι. Ναι, ακριβώς. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ προσιτός. Τον θαυμάζω και εγώ χρόνια από μικρός, όλα αυτά τα μεγάλα πράγματα που έχει κάνει και τις μουσικές που έχει γράψει και για έργα και ανεξάρτητα από αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που νιώσαμε κατευθείαν έτσι, μια σύνδεση και μια οικειότητα. Mm-hmm. Να πούμε βεβαίως ότι, όπως είπαμε, το έργο θα παρουσιαστεί την 3η 27 Δεκεμβρίου. Διπλή παράσταση και στις 5 και στις 7, στη Μονή Λαζαριστών. Ακριβώς. Ωραία. Και με πολύ χαμηλό εισιτήριο, δηλαδή 3 ευρώ τώρα είναι
Εντάξει, συμβολικό ποσό, θα έλεγα. Ο καφές είναι ακριβότερος, δηλαδή για να δεις, να δεις πολιτισμό με 3 ευρώ, εντάξει, δεν το σχολιάζω καν. Είναι πάρα πολύ καλή η τιμή, αξίζει ο κόσμος να έρθει, να δει, να ακούσει, να δει και να ακούσει και εσάς βεβαίως πάνω στην σκηνή, να ακούσει τα τραγούδια και όλες τις υπέροχες συνθέσεις του Νίκου Κυπουρού, αλλά υπάρχει και μεγάλη χοροδία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, βεβαίως. Ένα πολύ μεγάλο cast, έτσι. Και μουσική που παίζουν πάνω στην παράσταση, ζωντανά. Ορχήστρα. Ναι, και ορχήστρα, ζωντανή ορχήστρα. Αν θέλετε και μου επιτρέπετε, μπορώ να σας πω τα ονόματα. Φυσικά, σας ακούμε. Και θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω για να μην γίνει κάποιο λάθος και ξεχάσω κάποιον, γιατί ξέρετε. Λοιπόν, καταρχάς ο βασιλιάς μας είναι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι. Οι αυλικοί και οι νότες είναι η Αναστασοπούλα Αναστασία Σοφία, η Κοντιλίδου Μαρία, η Κοντού Γιώτα, η Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα, η Βαξεφανίδου Βασιλική, η Τσαλίκη Κική, η Χατζικαλημέρη Καλυπάτρια και η ορχήστρα μας είναι ο Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, Ντεβί Ράμα, Βασιλική Μπεκιάρη, Θεοδοσία Μιτζή, Στεφανομάριο Γαζίλας. Η σκηνοθεσία και τα σκηνικά έχουν γίνει από τον κύριο Αθανάσιο Κολαλά και ο μαέστρος μας είναι ο κύριος Αλέξανδρος Κουρλουκάκης. Μάλιστα, μια πολύ ωραία ομάδα λοιπόν, με μουσική ζωντανή πάνω στη σκηνή και αυτό το υπέροχο έργο ο βασιλιά, με τον σιωπή βασιλιάς ακούει του Νίκου Κυπουργού για παιδιά αλλά και για μεγάλους φυσικά. Με ενδιαφέρον θα το παρακολουθήσουμε στις 27 Δεκεμβρίου στην Μονή Λαζαριστών. Κλείνοντας συζήτησή μας, να σας ρωτήσω, εσείς είστε στο χώρο πολλές φορές του θεάτρου, υπάρχουν προληπτικοί άνθρωποι που δεν θέλουν να τους λέμε καλή επιτυχία. Εσείς είστε, ανήκετε σε αυτούς? Όχι, προσωπικά δεν τα πιστεύω αυτά. Γιατί αυτές είναι πάντα καλοδεχούμενες. Είναι καλοδεχούμενες. Ναι. Ωραία, τότε από καρδιάς καλή επιτυχία και βεβαίως ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στο μέλλον για άλλες παραστάσεις, καθώς έχουμε, δυστυχώς είναι για μία μέρα μόνο η συγκεκριμένη παράσταση η οποία ο βασιλιάς ακούει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σήμερα στην Βεργίνα. Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.